εδώ. Ψάχνεις κάτι, ε? Την παλιά σου ηρωμένη, ίσως. Πάει αυτή τώρα, άστε. Πάει στη δική της ζωή. Τώρα είμαστε δυο μας. Δεν είναι άνθρωπο να σκοτώσει εμένα και τον Σταύρο, το καταλαβαίνεις. Κι εγώ ηλίθια όλα αυτά τα χρόνια ήθελα να τους γνωρίσω, να φέρω κοντά πατέρα και γιο. Δεν σε νοιάζει καθόλου για αυτό το παιδί, να το συναντήσει, να δεις πώς είναι. Δεις. Δεν θέλω πλεξιμάδα. Εντάξει, όχι μια οικογένεια. Θα σας εξασφαλίσω και τους δύο. Τώρα τι? Τώρα σε καίει πάρα πολύ αυτό που έγινε. Αυτός είναι ο hacker που ληστεύει ξένες τράπεζες. Σήμερα σας στέλνω τη φωτογραφία του και αύριο τα πλήρη στοιχεία του. Το ξέρεις? Ναι, είναι ο Γαλκιάς. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Φαινόταν τόσο εντάξει, παιδί. Άλλη μήνα, κάτι δεν μου κολλάει. Που την έσπασε πάρα πολύ που πήρε συμμετοχές στην πόρτα. Αυτές θα γυρίσουν εκεί που ανήκουν. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο περιμένω μια πολύ καλή πρόταση για την επιστροφή των μετοχών. Εάν γίνει, δεν θα μιλήσω σε κανέναν. Τι θα κάνετε το Σαββατοκυριακό? Τίποτα ιδιαίτερο. Εγώ θα πεταχτώ μέχρι την ανθοκομική έκθεση να διαλέξω καινούργια φυτά για τον κήπο. Εσύ, κανόνισες τίποτα με το Σάκη? Όχι ακόμα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Εσύ με τον μπαμπά, πώς είστε? Έχω καιρό να σε ρωτήσω. Όπως τα ξέρεις. Το όπως τα ξέρω δεν μου πολύ αρέσει. Είσαι στα πολύ απόμακρυ τον τελευταίο καιρό. Ακόμα αυτό ισχύει. Και θα χρειάζεται να σου έχω εξηγήσει ότι ένας γάμος έχει και τα πάνω του και τα κάτω του. Μην αγχώνεσαι για μας. Κοίτα να είσαι εσύ καλά. Εγώ θα είμαι καλά αν είναι και οι γονείς μου καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Εκεί θα κάθεστε εσείς, δεν θα έρθετε? Γεια. Τι θα κάνεις σήμερα? Κοίτα, ήταν να πάω για καφέ. Αλλά ο μπαμπάς είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θέλει να με μοιήσει στα θέματα της εταιρείας. Οπότε, deep word. Σοβαρά, δεν το ήξερα. Εντάξει, τους κάνει εντύπωση. Τόσο και ωραία με το παιδί για τις δουλειές εκεί μέσα. Ήρθε η ώρα να μάθω τα μυστικά της δουλειάς. Έτσι δεν είναι, μπαμπά? Ναι, βέβαια. Το είχα προσχεθεί ότι κάποια στιγμή θα το βάλω σε πιο βαθιά νερά. Και όπως ξέρετε, κρατάω τον λόγο μου. Ναι, αυτό το αναγνωρίζω. Αλλά σου έχω μοιάσει, δεν μπορείς να πεις. Και εγώ κρατάω το δικό μου. Πολύ χαίρομαι. Μπράβο, αγόρι μου. Τώρα δηλαδή αλήθεια, εσύ τον φώναξες σήμερα στην πόρτα? Ναι, γιατί πρόθυμος ήταν, εργατικός ήταν. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μπει πιο ουσιαστικά μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, να περάσω κατά τις 12, είναι καλά? Ναι, μια χαρά είναι. Θα σου περιμένω. Ωραία. Τι έγινε? Είχαμε κανένα νέο με το θέμα του Χαλκιά? Βρήκα τα στοιχεία από την απαγωγή του Μαλτέζου. Κοίτα, αλλά ο υπολογιστής είναι εκτός σύνδεση. Όπου να είναι θα μείνει. Οι hacker έχουν εξάρτηση με τον υπολογιστή τους. Όταν συνδεθεί, πες μου, ε. Α, θέλω επίσης να βρεις ποιος έκανε την καταγγελία. Πώς είναι δυνατόν να ξέρει τόσο πολλά? Σωστά, μπορεί να είναι αυτός μπλεγμένος. Ακριβώς. Να τον ρίξανε στα λεφτά, ας πούμε, και τώρα να καρφώνει για εκδίκηση. Είναι πιθανό, αλλά δεν γίνεται να τον βρούμε. Έστειλε από ίντερνετ καφέ και εκεί δεν βγαίνει άκρη. Καλώς. Γεια. Κάτσε, έλα εδώ, μην αγχώνεσαι. Σε 10 λεπτά είμαστε λιμάνι. Τι έχεις? Θέλω να κανονίσουμε κάτι σημαντικό. Τι ώρα τελειώνεις, βάρδια? Α, δεν θα το πάω μέχρι αργά. Θέλω να μπω στα φόρουμ να κράξω λίγο την τυπόρτ. Μετά αυτά. Θέλω να μεταφέρεις λεφτά στη Σαμόα που δεν ξέρουμε τις τράπεζες καθόλου. Ναι, οκ, okay, να το κάνω, αλλά έχεις σκεφτεί πώς? Ναι, θα πάρεις λεφτά από τα Cayman που τις ξέρουμε πάνω κάτω και θα τα βάλεις στη Σαμόα. Οκ, okay, μέσα. Okay. Θα το κάνεις όμως, φίλε, την έχω άσχημα να το κάνεις. Ναι, ρε, σου λέω, έχεις τον λόγο. Μέλα, σίγουρα, πάμε, σίγουρα. Πάμε, ναι. Και σε ήθελα. Τι πράγμα? Εσύ φώναξες σήμερα τον Άρη στην εταιρεία? Ναι, γιατί? Γιατί δεν ξέρω, δεν τον περίμενα, μου φάνηκε κάπως. Γιατί να τον βάλεις από τώρα στα κόλπα, γιατί τόση βιασύνη? Γιατί το αποφάσισα. Άστο το τώρα. Έχουμε πιο σοβαρά θέματα να κουβεντιάσουμε δυο μας. Τι θέματα? Για δες εδώ. Για το παιχνίδι μας τα γράφει αυτά? Ναι. Και έχουν γράψει και χειρότερα. Μας τα έχουν κανονικά στα φόρουμ. Γιατί, τι έγινε και το βρίζουν? Ας πέσει που ξεκίνησε. Πήγαινε για μεγάλη μπάζα, έχασε και από τότε μας τα έβαλε. Και άλλοι τον πίστεψαν? Ε, βέβαια. Κάνουν χιλιάδες παίκτες κάθε μέρα. Καλά, και τον αφήνετε έτσι, το νομικό τμήμα τι κάνει? Τους είπα να κατευθούν.
Γιατί αυτός ο παίκτης μπορεί να είναι φίλος σου. Δεν καταλαβαίνω. Ο Billy Dot. Ο χειριστής μου είπε ότι ρώταγες για αυτόν και ότι είναι φίλος σου. Είσαι σίγουρος ότι είναι αυτός? Ναι. Τι γίνεται, όλα καλά? Δεν τα λες και καλά. Γιατί, τι έγινε, έλα κάτσε. Έγινε ότι θα πρέπει να βρισκόμαστε παράνομα για λίγο καιρό. Δεν καταλαβαίνω. Του Θόδωρου δεν του αρέσει που τα ξαναβρήκαμε. Μαλώσαμε και με έβαλε τελεσίγραφο. Δεν θέλει να ξαναειδωθούμε. Κατάλαβα. Καλά, ζωή. Ξέρεις, άμα είναι να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Άστο. Είναι δικό μου το θέμα. Ναι, αλλά. Άστο, σου είπα. Ξέρω πώς θα το χειριστώ. Θέλω να του μιλήσεις. Μου χάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Μόνο αν ανακατασκευάσει αυτά που έχει γράψει, σωζόμαστε. Θέλω να ξαναγράψει στο φόρουμ. Με το ζημίο του. Έτσι. Τι εννοείς? Θέλω να με φέρει σε επαφή μαζί του. Του έχω πολύ καλή πρόταση. Εγώ θα τον αφήσω να κερδίσει ένα μεγάλο ποσό. Και αυτός θα πάρει πίσω όσα έχει γράψει στο ίντερνετ. Αυτά δεν τα γράφει ο φίλος μου, αλλά οι άλλοι δύο της παρέας. Όμως θα μας βοηθήσει. Είσαι σίγουρη? Έχει ανάγκη από λεφτά. Πού το ξέρεις? Είναι αυτό το αγόρι που βγαίνει ο τελευταίος, ο Σάκης. Το αγόρι σου είναι πίσω από όλα αυτά? Όχι αυτός, οι φίλοι του. Και μου κάνανε τέτοια ζημιά. Εσύ το ξέρεις? Όχι βέβαια, γιατί ούτε αυτός δεν παραδέχεται ότι μπαίνει στο παιχνίδι. Κι εγώ τυχαία τα ανακάλυψα. Αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν τα γράφει ο Σάκης αυτά, αλλά οι φίλοι του. Αλλά θα του μιλήσω. Άστα. Θέλω ένα ραντεβού μαζί του. Το συντομότερο. Okay. Θα το κανονίσω, μην είσαι ήσυχος. Εσύ πώς είσαι? Καλύτερα. Κάτι δέκατα μου έχουν μείνει. Περάσει. Ωραία. Πάντως δεν πρέπει να βγεις ακόμα στη δουλειά. Είσαι πολύ αδύναμη. Δεν μπορώ, ζωή. Έχω γίνει πολύ χάλια οικονομικά. Δεν γίνεται. Έστω, αλλά όχι πολλές ώρες, ε. Με μέτρο. Εντάξει. Τι γίνεται με τον Μαλτέζο? Με ψάχνει. Βαράνε τα τηλέφωνα συνέχεια. Εγώ το δικό του το έσβησα από το κινητό μου, αλλά. Εντάξει. Αυτό δεν θα τον κρατήσει μακριά. Το ξέρω. Αυτή η ιστορία δεν τελειώνει. Κάποια στιγμή θα τον βρω μπροστά μου, όπως κάθε φορά. Και τότε δεν ξέρω αν μπορώ να κρατηθώ. Έτσι είναι. Θα εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά σου και τότε θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένη. Θα του μιλήσεις, θα του πεις την αλήθεια. Έτσι όπως είμαι τώρα, θα τα ξεράσω όλα, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει. Όχι, δεν πρέπει. Ο Μαλτέζος όλα αυτά τα χρόνια πιστεύει πως το παλιό του λάθος έχει εξαφανιστεί. Πως τίποτα δεν τον βαραίνει. Και ξαφνικά το παρελθόν του χτυπάει την πόρτα. Ναι. Και αν νιώσει ότι απειλείται. Τι θα κάνω? Κάποια στιγμή θα με βρει. Ξέρει τα πάντα, ξέρει που μένω. Κοίταξε. Πρέπει να τον εμποδίσεις να έρθει σε άμεση επαφή μαζί σου. Πώς? Τι να του πω? Να του πω ότι φεύγω εκτός Αθηνών? Ότι είναι μια θεία μου σαν τελευταία της και ότι με χρειάζεται? Όχι. Να του πω ότι είναι ο θείος Μπίλι στο εξωτερικό, πολύ άρρωστος και ότι πρέπει να πάω. Και τι θα τον εμποδίσεις να έρθει να σε βρει στο εξωτερικό? Κάτι άλλο πρέπει να βρούμε. Τι όμως? Γεια! Θες λίγη παρέα? Γεια! Πάντα θέλω.
Η Φέη με το Σταύρο έφυγαν για Ίδρα, οπότε λέω και εγώ να μην κάθομαι μόνη μου. Καλά έκανες. Τι φως είναι αυτό? Έκανα κάτι που σε πείραξε? Όχι. Τότε? Κατάλαβα. Είσαι ακόμα θυμωμένη με αυτά που σου πειφέει. Όχι, εντάξει. Αν και δεν ξέρω ότι την έπιασε, ερωτευμένη είναι και αυτή θα έπρεπε να καταλαβαίνει περισσότερο. Έχεις δίκιο και η ίδια το μετάνιωσε μετά. Αλλά τέλος πάντων έληξε τώρα αυτό το θέμα. Τι έχουμε εδώ? Η κάτωψη της φάρμας. Κοίτα, σχεδιάζω τα λουλούδια. Αλλά και δείξε μου. Λοιπόν, εδώ λέω να το γεμίσω όλο γυρλάντες και λουλούδια. Ε, τι, μόνο εκεί? Χαρά έχουμε, όλο θα το γεμίσεις. Αλλά εντάξει, μην το παρακάνουμε, δεν έχουμε τόσα λεφτά. Λοιπόν, κοίτα, εδώ λέω να βάλουμε λουλούδια, διπλά τούλια, γυρλάντες και πάει λέγοντας. Ωραία, θα σου πω, στο Στράτο το είπες. Δεν έχουμε επαφή. Γιατί? Γιατί έχει εξαφανιστεί. Δεν απαντάει ούτε στα τηλέφωνα ούτε στα mail. Δεν υπάρχει Στράτος για μας. Τώρα μείναμε μόνες μας, εγώ και η Λίνα. Έλα, Αρμάντο, μιλήσε έτσι. Έχεις και εμάς, τους φίλους σου. Και εμείς θα φροντίσουμε αυτή η μέρα να σου μείνει αξέχαστα. Κάτι τέτοιες στιγμές μου λείπουν οι γονείς μου. Θα ήθελα να ήταν εδώ να μοιραστούν τη χαρά μου. Το ξέρω. Αλλά δεν πρέπει να κοιτάς πίσω πια. Από εδώ και πέρα μόνο μπροστά και με τον άνθρωπο που αγαπάς. Όσο τίποτα στον κόσμο. Πώς είσαι? Σκέφτηκα αυτά που μου είπες χθες. Ο Σταύρος ψάχνει τον πατέρα του. Ναι, αλλά μην ανησυχείς. Είναι πολύ δύσκολο να τον βρει. Δεν έχει κανένα στοιχείο. Το μόνο που ξέρει είναι ότι η μητέρα του του είπε ψέματα. Ο πατέρας του δεν σκοτώθηκε σε δυστύχημα, αλλά ήταν παντρεμένος και την εγκατέλειψε. Και εσύ πώς τα ξέρεις όλα αυτά? Από τον ίδιο τον Σταύρο. Αυτός τα είπε? Ναι. Τελευταία έχουμε μια πολύ καλή σχέση και μου μιλάει για τα προσωπικά του. Κάνω 3 χιλιάρικα. Τώρα transfer και έτοιμο. Ναι. Εγώ είμαι. Λοιπόν, μόλις κάλυψα την πλακιά του Σάκη. Μετέφερες τα λεφτά στον άλλο λογαριασμό? Ναι, μην ανησυχείς. Ωραία, πάει και αυτό. Φιλέ, το σώσαμε. Λοιπόν, πώς περνάτε εκεί? Καλά? Όλα καλά. Η Φέη κουράστηκε από το ταξίδι και την έπεισε λίγο για ύπνο και εγώ βγήκα να κάνω ψούνια. Τέλος πάντων, καλά να περάσετε. Θα τα πούμε, έτσι? Ευχαριστώ ρε φίλε, άντε τα λέμε. Μην ανησυχείς όμως, ό,τι καινούριο μου λέει θα σε ενημερώνω. Τώρα, μιας και λέμε για το Σταύρο. Τι είναι αυτό? Αυτή είναι η άσκηση που είναι για το διεθνή διαγωνισμό. Αυτή που του έδωσες. Για ρίξε μια ματιά. Λοιπόν, πώς θα έχει πάει το αγόρι μας? Και να σκεφτείς ότι δεν ήταν ικανοποιημένος, έτσι μου είπε στο τηλέφωνο. Τι συμβαίνει? Εδώ έχει λάθος. Λάθος? Όχι, εγώ νομίζω ότι την ανέπτυξε καλά. Εδώ
Δώσ' το αυτό και πες να συνεχίσει. Δεν καταλαβαίνω. Σε τι θεώρημα βγάζει αυτό? Καλά, θα του το δώσω. Για λέγε, έχουν κανένα νέο με το χαρικιά? Εδώ και λίγη ώρα έχει συνδεθεί και τον παρακολουθώ. Έγινε κάτι? Έχει μεταφέρει 3.000 ευρώ από τα νησιά Κέιμαν στην Παραμπάιο Μπανκ στη Σαμόα. Και όλα αυτά με μια ψεύτικη πιστωτική με ψεύτικα στοιχεία. Έχω πέσει τα σύννεφα. Θα το ρωτήσεις? Θα μιλήσει στον εισαγγελέα να εκδώσει ένταλμα σύλληψης. Αλλά θα του μιλήσω κιόλας, όπως σου έλεγα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το παιδί έκανε τέτοια πράγματα. Τι νέα το παιχνίδι? Η ίδια κατάσταση. Ελάχιστοι παίχτες. Μάλιστα. Α, εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Γεια σου, Αλή. Γεια. Πώς να πεις, Άγγλους στο ραντεβού μας, ε. Κάτσε. Μην το πολύ ζαλίζουμε το θέμα. Ήρθα να ακούσω την προσφορά σου για τις συμμετοχές. Ακούω. Μα κοιτάξεις, σκέφτηκα πολύ αυτά που γίνανε. Ναι, και? Και είδα ότι τελικά ο καθένας παίζει το παιχνίδι με τους δικούς του όρους. Τι εννοείς? Αναρωτιέμαι αν πρέπει να υποκύψω στον εκβιασμό. Έχεις άλλη επιλογή? Έτσι νομίζω. Ας υποθέσουμε ότι μιλάς για το παρελθόν. Ωραία. Τι θα γίνει? Θα διαλυθεί η οικογένειά μας. Η Μάνος θα πονέσει πάρα πολύ βέβαια, όπως και εγώ. Αλλά η εταιρεία είναι δική μου. Έτσι θα παραμείνει. Μισό λεπτό. Ξεχνάς μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Διάβασε λίγο το συμβόλαιο, δεν κάνει κακό. Λέει ότι αν η εταιρεία δεν πηγαίνει καλά, το ίδρυμα μπορεί να διακόψει τη συμφωνία. Σωστά. Και? Τι και, μπήκα σήμερα στο ίντερνετ και είδα ότι πάμε κατά διαόλου. Οι παίκτες φεύγουν, όλοι κράζουν το παιχνίδι. Αυτό είναι τελείως προσωρινό. Μια κακή φάση είναι. Ναι, είναι μια κακή φάση και μπορείς να την ανατρέψεις γιατί είσαι πάρα πολύ ικανός. Αλλά είναι λίγο περίεργη η συγκυρία. Δεν νομίζεις? Δεν έχω σου κάνω κάποια πρόταση, Άρη. Ακούω τη δική σου. Δεν θα μιλήσω. Προς το παρόν. Αλλά η σιωπή μου θα σου κοστίσει πάρα πολύ ακριβά. Συγκεκριμένα θέλω το 51% των μετοχών της Deport στο όνομά μου. Σωτήρης. Το δεξί μου χέρι εδώ 25 χρόνια. Κάτι άλλο πρέπει να βρούμε. Τι όμως? Τι? Έλα μωρό μου. Τι έγινε, γιατί δεν απαντάς στις κλήσεις μου? Έχω ίωση, είμαι χάλια. Έρχομαι από εκεί. Όχι, δεν χρειάζεται. Είναι η φίλη μου η ζωή εδώ. Εγώ μπορώ να κάνω κάτι? Τίποτα. Έχω ένα πολύ καλό γιατρό. Δεν χρειάζεται, παίρνω ήδη κάποια φάρμακα, αλλά... Μου φέρνουν πνελία. Οπότε θα κατεβάσω το τηλέφωνο να ξεκουραστώ λίγο. Όπως νομίζεις, αγάπη μου. Γι' αυτό σε πήρα. Για να μην ανησυχήσω που δεν θα με βρίσκεις. Καλά, με ανησυχώ δεν γίνεται, αλλά καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ξεκούραση. Μπορώ όταν νιώσεις καλύτερα, πάρε με τηλέφωνο, εντάξει? Εντάξει. Εκεί. Σ' αγαπάω. Πρέπει να κλείσω.
Έλα. Είσαι στην Deport. Όχι, έχω έρθει στο USB. Περιμένω την Άντα. Σ' ακούω λίγο αγχωμένη, είναι η ιδέα μου. Λίγο. Κοντεύω να φάω τους τοίχους εδώ μέσα. Είχαμε κανένα νέο? Όχι, πρέπει να κατέβω στο Ρέντγκ να μάθω. Δεν μου ακούγεται καλή ιδέα, Χρυσά. Αν σε δω, μπορεί να υποψιαστώ. Μην ανησυχείς. Κι εγώ μπορώ να κάνω το Ρώσο και το Σάκη να νομίζουν ότι πηγαίνω μόνο και μόνο γιατί δεν μπορώ μακριά τους. Άλλη μόνο, άμα βάλεις κάτι στο μυαλό σου, θα σου ξεφεύγει. Σ' αυτό μοιάζουμε. Λοιπόν, σε κλείνω γιατί πρέπει να κατέβω να κόψω κίνηση. Και εύχομαι να δω το Χαλκιά με τις χειροπέδες. Να σου πω όμως. Τράβηξε το, σε παρακαλώ, και μια φωτογραφία. Δεν θέλω να το χάσω αυτό. Περιμένω τηλέφωνο. Ξύπνησα στο δωμάτιο και δεν ήσουν εκεί, φοβήθηκα. Και τι έγινε, με απέκαγε ο Βασιλάκης ο πόρτες? Άσε μωρέ τις βλακίες, πού ήσουν και τι έφυγε? Δεν συνίστασες, έπαιζε για ύπνο και εγώ έκανα μια βόλτα. Κοιμήθηκες καλά τουλάχιστον? Όχι, καθόλου καλά δεν κοιμήθηκα. Βλέπα ένα απέσιο όνειρο. Έβλεπα ότι σε ψάχνα σε όλο το νησί, αλλά δεν σε έβρισκα. Εντάξει, αυτά μόνο στον ύπνο σου, γιατί στο ξύπνιο και αν θέλεις δεν φεύγω από κοντά σου. Έλα ρε μωρό, δεν θα αφήσεις τώρα ένα όνειρο να μας χαλάσει την εκδρομή. Ναι, καλά. Εγώ πιστεύω καμιά φορά ότι τα όνειρα μας στέλνουν μηνύματα. Σοβαρά, πώς έχεις φέρει και τον ονειροκρήτη σου μαζί? Καλά, κορόιδευε εσύ. Εγώ έχω μάθει να εμπιστεύω με το ένστικτό μου και αυτό που μου λέει αυτή τη στιγμή δεν είναι καλό. Μωρό μου, κοίτα που είμαστε. Οι δυο μας, ένα όμορφο νησί, έλα. Αχ, έχεις δίκιο. Θα το ξεχάσω. Έτσι σε θέλω. Και όσο είσαι μαζί μου, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Ωραία, τι θέλεις να κάνουμε? Τίποτα απολύτως. Μια βόλτα αγκαλιασμένη. Και όπου μας βγάλει. Πάμε. Για να πω την αλήθεια, δεν σας περίμενα, κυρία Παπαδήμου. Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά θέλω να μιλήσω με τον Σταύρο. Δεν είναι εδώ. Έχει φύγει για μια εκδρομή με την κοπέλα του. Συμβαίνει κάτι? Όχι, όχι, τίποτα. Με τον Σταύρο γνωριζόμαστε. Μας είχε βοηθήσει τότε να βρούμε τους απαγωγείς. Με τον Άρη Μαλθέζο. Ναι, ναι. Πάντως έχει φοβερές ικανότητες με τους υπολογιστές. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ δεν χαμπεριάζω βέβαια από αυτά. Αλλά όλοι λένε ότι τους πέσει τα δάχτυλα. Το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος πάντως εντυπωσιάστηκε. Χωρίς αυτόν δεν θα είχαμε βρει τους απαγωγείς. Χαίρομαι που σας βοήθησε. Και τώρα γι' αυτό τον θέλω. Έχουμε ένα παρόμοιο περιστατικό και ήθελα τα φώτα του. Στο φάκελο της υπόθεσης βρήκα μόνο τη διεύθυνση. Δεν είχε τηλέφωνο και έτσι ήρθα από εδώ. Ξέρετε, αν θέλετε, αφήστε με το τηλέφωνό σας να σας πάρει. Όχι, 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 δεν χρειάζεται. Τον ήθελα σήμερα, είναι επίγον. Κατάλαβα. Πάντως ο γιος σας πρέπει να περνάει πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Όντως. Έχουν ένα αποθηκάκι εδώ απέναντι και ξημεροβραδιάζεται με τους φίλους του. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Every second is a lifetime. And every minute more brings you closer to God. And you see nothing but the red lights. You let your body burn like never before. And it's every second is a lie. Δεν θα έπαινα να ζούσα τέτοιο μέρος. Μακάρι να βρίσκα δουλειά.
Αθήνα στη θάλασσα. Λίγο δύσκολο, γιατί όλες οι εταιρείες βρίσκονται στην Αθήνα. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να πλάω τις ιδέες μου. Θέλω να φτιάχνω προγράμματα ελεύθερα για τους χρήστες. Αγαπάω πολύ, το ξέρεις. Μαράκι μου, τόσο αγαπάω. Εσύ δεν θες να μείνουμε κοντά στη θάλασσα? Εγώ θέλω να είμαι δίπλα σου. Θα έμενα και στην κορυφή ενός βουνού αν ήμασταν μαζί. Μόνο εγώ και εσύ. Και τα παιδιά μας. Σταυρό, φοβάμαι ότι με αυτό που έκανα μπορεί... Σταμάτα. Ξέρω τι θα πεις, αλλά μην ανησυχείς. Δεν θα μας εμποδίσει μια έκτρωση να κάνουμε οικογένεια. Και τι δεν θα έδινα για να γυρίσω το χρόνο πίσω να τα κάνω όλα κανονικά με ένα γιατρό? Μωρό μου, εσύ είσαι τυχερή. Τη γλίτωσες. Έλα. Τη γλίτωσα. Φοβάμαι ότι με αυτό που έκανα μπορεί να έχω πάθει κάποια ζημιά. Θα κάνουμε τα καλύτερα παιδιά. Γιατί τα παιδιά του έρωτα είναι μαγικά. Ε, έλα εδώ. Όχι ακόμα, αλλά μόλις είδα την αστυνομικό που ασχολήθηκε με την απαγωγή σου να βγαίνει από το σπίτι του. Ωραία, και. Ε, τι και, δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Ναι, σημαίνει ότι τον ψάχνουν, αλλά εγώ περίμενα να μου πεις ότι τον μπουζουριάσανε κιόλας. Ναι, για να τον ψάχνουν και να ήρθαν μέχρι εδώ σημαίνει ότι έχουν στοιχεία. Αλλά. Κανονικά ναι, θα έπρεπε να τον έχουν συλλάβει. Λες να τη σκαπούλα ρε πάλι. Δεν νομίζω. Για να έρθει αυτή μέχρι το σπίτι του σημαίνει ότι είναι θέμα χρόνου. Για να δούμε. Μην ανησυχείς. Και ο Χαλκιάς δεν θα την γλιτώσει αυτή τη φορά. Σάκη, πρέπει να σε δω. Είναι επίγον. Ραντεβού στο αποθηκάκι σε μισή ώρα. Το άλλο παιδί του Δημήτρη, αυτό που όλοι νομίζανε για πεθαμένο, είναι ζωντανό. Δεν σε νοιάζει καθόλου για αυτό το παιδί, να το συναντήσει, να δεις πώς είναι. Δεν θέλω πλεξιμάδα. Εντάξει, έχω και μια οικογένεια. Θα σας εξασφαλίσω και τους δύο. Δεν θα μιλήσω προς το παρόν, αλλά η σιωπή μου θα σκοστίσει πάρα πολύ ακριβά. Συγκεκριμένα θέλω το 51% των μετοχών της Newport στο όνομά μου. Τέλειο. Ήξερα ότι θα κάνεις το πιο ωραίο προσκλητήριο. Ναι, λέω να τις φτιάξω όλες στο χέρι. Έτσι κι αλλιώς μόνο τους συμφοιτητές μου θα καλέσω. Καλύτερα. Ξέρεις, το χειροποίητο είναι και πιο ζεστό. Λοιπόν, σας προσκαλώ να γίνει. Λείπει κάτι. Τι λέει? Ημερομηνία. Ε, Χαζούλη, δεν την έβαλα γιατί είπαμε το συντομότερο, αλλά πότε είναι αυτό? Λοιπόν, το πρώτο συντομότερο είναι το επόμενο Σαββατοκυριακό. Οπότε έχεις και την ημερομηνία. Κουμπάρι. Κουμπάρα. Καλώς την κουμπάρα. Ε, όχι και σκέτο κουμπάρα. Αλλά. Η κουμπάρα με τα δώρα. Α. Ναι, δεν καταλάβατε τίποτα. Λοιπόν, μίλησα με τη μαμά μου και της εξήγησα τη φάση. Και τι αποφάσισε να κάνει? Τι? Να αναλάβει όλα τα έξοδα του γάμου. Βουαλά! Μπάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
αλλά δεν χρειάζεται. Δεν σε καταλαβαίνω, κουμπάρα, γιατί. Γιατί, κουμπάρα, είπα δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη μητέρα σου, αλλά δεν γίνεται. Να σου πω. Κουμπάρε, μην αρχίσουμε τώρα τις αχλαμάρες, πάρ' το φάκελο και δεν τον παίρνω και τέτοια. Εγώ είμαι κουμπάρα και είμαι και Θεσσαλονίκια, όχι τίποτα άλλο. Και τελείωσε. Εγώ θα βάλω τα έξοδα του γάμου. Τέλος. Κουμπάρα, δεν γίνεται. Ναι, άστατα δεν γίνεται. Θα γίνει όπως το λέω εγώ. Θα κάνουμε τον τέλειο γάμο. Τι ήταν αυτό που με έστειλε, αγχώθηκα. Έχει γίνει κάτι πολύ χοντρό. Βέβαια, εσύ δεν πρέπει να είσαι ανακατεμένος σε αυτή την ιστορία. Η κολλητή σου όμως σίγουρα. Τι έχει γίνει, θα μου πεις. Έχει να κάνει με το παιχνίδι. Αλλά τα υπόλοιπα θα στα εξηγήσει ο πατέρας μου. Ο πατέρας σου. Τι ξέρει για μας και το παιχνίδι. Δυστυχώς πολύ περισσότερα από αυτά που πρέπει. Τώρα θα μου πεις ή θα με τρελάνεις. Κοίτα, ο πατέρας μου ανακάλυψε ότι υπάρχει κάποιος χρήστης που έχει βγάλει βρώμα στο ίντερνετ για το παιχνίδι. Αυτός πρέπει να μπήκε, να έχασε σε μια πίστα και έγραψε στα blogs ότι το παιχνίδι ρίχνει ους και κάτι τέτοια. Ωραία, και τι σχέση έχουμε εμείς με αυτό. Αυτός ο χρήστης μπαίνει με το ψευδώνυμο Billy Dot. Τι? Εσύ δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτό, έτσι. Όχι, αλλά κάτσε. Ο Μαλτέζος πώς μας εντόπισε, αφού εμείς μπαίνουμε με πιστωτική που δεν εμφανίζονται τα στοιχεία μας. Αγάπη μου, ο Μαλτέζος δεν είναι τυχαία εκεί που είναι μέχρι σήμερα. Έχει τρόπο και τους εντοπίζει. Ναι, και πάλι δεν καταλαβαίνω. Τώρα αυτό με το blog, πρώτη φορά το ακούω. Βέβαια, με το Σταύρο και το Ρώσο έχουμε κόψει τον τελευταίο καιρό. Καλά, εγώ ήμουν σίγουρο ότι εσύ δεν είσαι εμπλεγμένο σε αυτή την ιστορία. Οι φίλοι σου πρέπει να το έκανε. Το θέμα τώρα είναι ότι ο πατέρα μου σα έχει εντοπίσει. Ξέρει από πού μπαίνετε, αλλά δεν ξέρει ποιοι είστε. Ναι. Εσύ πώς κατάλαβες ότι είμαστε εμείς. Αφού μου έχεις πει ότι μπαίνετε με τον nickname Billy Dot. Δεν θυμάμαι να σου έχω δώσει το ψευδόνυμο μας. Παιδί μου, τι λες, αφού είναι γραμμένος όλος στους τοίχους πρώτα απ' όλα. Ναι, δίκιο έχεις. Πω, μπλέξιμο. Ναι, αλλά το κορίτσι σου όμως σου έχει τη λύση. Ο πατέρας μου λοιπόν θέλει να συναντήσει αυτό το χρήστη που μπαίνει με τον nickname Billy Dot και να του κάνει μια προσφορά για να αποσύρει τις κατηγορίες. Μιλάμε για ένα πολύ καλό deal. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, δεν κατάλαβες. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Δεν είμαι σίγουρος ότι εγώ τώρα θέλω να μπλεχτώ με αυτά τα πράγματα. Αν αρνηθείς, να ξέρεις ότι εγώ είμαι υποχρεωμένη να πάω στο Ρώσο με την ίδια πρόσφορα. Εγώ ήθελα να μιλήσω πρώτα σε σένα, αλλά αν δεν θες. Καλά, τώρα αποκλείεται ποτέ ο Ρώσος να συναντήσει ποτέ το Ποτέ μιλες, ποτέ. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Καλά, και μόνο στην ιδέα ότι θα συναντήσει το Ρώσο. Κοίτα, εγώ ήθελα εσύ να μιλήσεις με τον πατέρα μου. Γιατί πρώτα απ' όλα αυτή η συνάντηση θα σου άνοιγε και άλλες πόρτες. Ρε αγάπη μου, αλήθεια στο λέω, είναι μοναδική ευκαιρία, σκέψου το. Κρίμα να την αφήσεις να πάει χαμένη. Και πότε θέλει ο πατέρας σου να συναντηθούμε? Άμεσα. Ήταν πολύ ωραία. Για τη Φρίνη δεν πήραμε τίποτα. Ναι, αλλά τώρα που τα δοκίμασα ξέρω ότι της αρέσει και θα τα πάρουμε αύριο πριν φύγουμε. Εντάξει. Όπα, μας θυμήθηκε ο πολιτισμός. Η μάνα μου είναι. Να, ξέχασα να την πάρω να της πω τηλέφωνο ότι φτάσαμε. Έλα ρε μάνα. Τι έγινε? Όλα καλά. Εσείς πώς περνάτε? Καλά. Εσύ πώς πας, είσαι καλύτερα? Καλύτερα. Να σου πω. Πέρασε από εδώ πριν μια αστυνομικός, Τάνια Παπαδήμου, κάπως έτσι. Ναι, γιατί ήθελε. Είπε ότι είχες βοηθήσει τότε στην απαγωγή του Άρη. Και πάλι κάποια παρόμοια βοήθεια σε χρειάζεται. Τι να πω, δεν ξέρω. Και τι της είπες? Ό,τι λείπεις. Okay. Εντάξει, εσύ είσαι μόνη, πέρασε καθόλου ζωή. Μην ανησυχείς για μένα. Εσύ κοίτα να περάσεις καλά. Και φιλιά στη Φέη. Καλά, έλα, φιλιά. Όλα καλά. Όλα τέλεια. Έλα εδώ. Αυτό είναι από τη μάνα μου. Και αυτό είναι από μένα.
Έλα, τι έγινε. Είχες δίκιο. Μας παρακολουθούν. Ποιος? Ο οδηγός του Μαλτέζο. Είναι έξω από το καφέ. Είσαι σίγουρος ότι είναι αυτός? Απόλυτα. Τώρα τι κάνουμε? Να βρούμε έναν τρόπο να τον ξεγελάσουμε και να βρεθούμε σπίτι. Τι λες? Εγώ λέω να παρκάρεις και να έρθεις στο καφέ. Τόσα χρόνια με θεωρούσαν άβολη και εξαρτημένη. Θέλει παιχνιδάκια ο Μαλτέζος. Θα τα έχει λοιπόν. Απλά αυτή τη φορά θα βάλω εγώ τους όρους. Τι εννοείς? Θα στα πω από κοντά. Μην αργήσεις, σε περιμένω. Αλεξάνδρα, είσαι σίγουρη? Δεν είναι λίγο παρακινδυνευμένο? Έχει μου εμπιστοσύνη. Φτάνει πια με την τρομοκρατία του Μαλτέζου. Φτάνει. Καλά, η τύπησα δεν παίζεται. Ναι, σου λέω, μιλάμε για μεγάλη ηθοποιό. Τι πες? Λέω, μιλάμε για μεγάλη ηθοποιό, αφού έβαλε και δικά της πράγματα μέσα. Πράγματα που δεν τα είχαμε συζητήσει καν. Φαντάζομαι τα μούτρα του πατέρα σου. Δεν φαντάζεσαι. Γιατί μετά την ακολούθησε και έπεσε πάνω μου. Το πώς το ευχαριστήθηκα το ύφος του. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου ο Μαλτέζος πέφτει στη δική μου παγίδα. Ωραία. Και ποια είναι η επόμενη κίνηση? Δεν το έχω σκεφτεί αυτό ακόμη. Καλά, εντάξει, άστα σάπια λίγη. Που με ξέρεις πάρα πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, του πρότεινα κάτι, αλλά ακόμη δεν έχω πάρει απάντηση. Όταν θα την έχω, θα σου πω λεπτομέρειες. Οκ. Έχεις κάτι? Γιατί? Περιμένω περισσότερο ενθουσιασμό. Απλά έχω κι εγώ τα δικά μου. Ξέρεις, τραγούδια θα μπουν στο δίσκο, το εξώφυλλο του CD. Ναι, δεν με πείθεις. Κάτι έχει αλλάξει τη συμπεριφορά σου. Δεν με γελάς εμένα. Η αλήθεια είναι ότι μετά τη συγκατοίκηση τα πράγματα έχουν αλλάξει κάπως μέσα μου. Μισό λεπτό. Αντά, αυτά τα έχουμε ξανασυζητήσει. Τα αφήσαμε πίσω, υποτίθεται. Όχι, ναι, βέβαια, σε έχω συγχωρήσει. Α. Απλώς δεν μπορώ να ξεχάσω τη συμπεριφορά σου, κατάλαβες. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Πες μου πάλι για σένα. Με τον πατέρα, τι θα κάνεις? Δεν θα βιαστώ. Θα τον αφήσω να βράσει το ζουμί του. Πιστεύω ότι θα δεχτεί την πρότασή μου. Έτσι κι αλλιώς το μόνο που τον νοιάζει στο κάτω-κάτω είναι να επιβιώσει, τίποτα άλλο. Ναι, σε αυτό μοιάζεται. Γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι στο τέλος θα τα βρείτε. Συγγνώμη, μου τη λες τώρα. Είναι αλήθεια. Πατέρας και γιος τουλάχιστον έχετε ένα κοινό, ε. Πάνω απ' όλα η πάρτι σας. Κάνω λάθος? Θα ήθελα να ανάψω ένα κεράκι. Με συγκινεί πολύ μοναξιά που βγάζουν τα ξοπλίσια. Δεν θα το πιστέψεις, αλλά για μένα. Πάω να δω αν είναι ανοιχτό. Καταράξουμε τους Αγίους, λένε ότι είναι άπιστη και αιρετική. Στο βάθος δεν είναι, γιατί κάπου έχω διαβάσει ότι τα μαθηματικά είναι η γλώσσα του Θεού. Ναι, το διαδικό σύστημα, αλλά θα το εξηγήσω άλλη φορά. Αν έβλεπες τι εξοπλισμό είχαν σε αυτό το αποθηκάκι. Τελικά φαίνεται ότι ο Γαλκιάς είναι μπλεγμένος. Ναι, όλα τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Κρίμα. Και φαινόταν τίμιο παιδί. Θα μου πεις, όλοι μας τα θόη μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Έτσι είναι. Και πότε θα βγει το ένταλμα? Μέσα στη μέρα. Άλλωστε δεν είναι στην Αθήνα. Θα πρέπει να τον περιμένουμε να γυρίσει. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αυτό το παιδί έκανε τέτοια κομπίνα. Μια ευχή μέσα. Ναι. Αλλά δεν θα μου πεις γιατί είναι μυστικό, ε. Δεν έχω μυστικά από σένα. Ευχήθηκα να κρατήσει αυτό που ζούμε. Θα κρατήσει, μωρό μου. Τόσα έχουμε περάσει, λες να σταθεί τίποτα εμπόδιο ανάμεσά μας. Είσαι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί. Αν κάποια στιγμή σε έχανα... Δεν θα με χάσεις. Δεν θα με χάσεις, το υπόσχομαι. Ξέρεις τι θα ήθελα? Τι? Τίποτα. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε οι δυο μας σε ένα τέτοιο χώρο και... Ναι, και... Δεν ξέρω, όλη αυτή η ατμόσφαιρα μου γέννησε μια επιθυμία. Πες την να... Έλα, ένα θα βγάζω. Είναι πολύ νωρίς. Όχι. Δεν είναι. Νομίζω ότι ξέρω τι σκέφτηκες. Θέλεις να ξαναβρεθούμε κάποια στιγμή εδώ και να ενώσουμε τις ζωές μας. Έτσι. Ναι. Κλειστά μάτια σου. Κλειστά. Κλειστά, έλα.
Τώρα το ορκιστήκαμε. Θα είμαστε μαζί. Για πάντα. Ρισκάρουμε, ανησυχώ. Ο Μαλτέζος δεν θα το αφήσει έτσι να περάσει το σημερινό. Ούτε εγώ θα το αφήσω έτσι. Για να καταλάβω, αυτό που μου ζητάτε να κάνω είναι να μπω στο παιχνίδι, να παίξω, να κερδίσω και μετά να βγω στα blogs και να πω την αλήθεια, ότι κέρδισα. Με έναν ώρα. Τα κέρδη τα μοιραζόμαστε. Μπορώ να σου πω λίγο? Ναι, φυσικά, τι είναι. Συλλαμβάνεσαι για ηλεκτρονική απάτη και αμυστία κατά του τραπεζών. Υπάρχει κάτι που με δένει μαζί του. Φυσικά και υπάρχει κάτι. Για πρώτη φορά στη ζωή σου δεν έχεις αυτό που θες. Όχι, αυτό μπορεί να ισχύει στην περίπτωση τη δική σου και της Φέης. Εγώ δεν θέλω απλά να το διεκδικήσω. Εγώ τον έχω ανάγκη. Για να παίξουμε εκδώσαμε μια ψεύτικη πιστωτική από μια ξένη τράπεζα. Το πιστεύω. Ο Σταύρος το σκέφτηκε. Όχι. Όλοι μαζί. Ό,τι γινόταν στην αποθήκη, το κάναμε όλοι μαζί. Εκτός από την τελευταία παράνομη αδουσάκια. Εκεί λειτουργήσε μόνος του, δεν ξέρω. Η δίωξη παρακολούθησε ηλεκτρονικά αυτά που κάνεις και εντόπισε τις παρανομίες σου. Γι' αυτό καλύτερα να συνεργαστείς. Είναι μάταιο να κρύβεις την αλήθεια. Αλλά μου πείτε γιατί κατηγορούμε ακριβώς, δεν μπορώ να βοηθήσω.